centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι γίνεται? Κύριε Παπαλάμπρο, πάμε λίγο φαρμακείο να δούμε τι γίνεται και σας παίρνουμε σήμερα γιατί από χθες είχαμε μια υπάλληλο φαρμακείου μας πήρε εδώ τηλέφωνο. Έτσι, πάρα πολύ αγχωμένη και στεναχωρημένη. Λέει, πείτε κάτι, δεν έχουμε μάσκες. Έρχεται ο κόσμος και μας βρίζει. Μερική και χυδαία. Παίρνουν εδώ και φίλοι και λένε ότι τα φαρμακεία από την άλλη πρώτα προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους και μετά όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Λέω, θα πάρω τον κύριο Παπαλάμπρο. Τι γίνεται, Γαβρίλη, εδώ λοιπόν? Τι γίνεται στα φαρμακεία λοιπόν, σήμερα? Κοίταξε Χρήστο, το πρόβλημα είναι το εξής, ότι γενικώς οι μάσκες ουδέποτε είχαν πρόβλημα. Οπότε ναι, τα φαρμακεία γενικώς δεν είχαν και μεγάλα αποθέματα. Γιατί μάλιστα, όπου και να σήκωνες τηλέφωνο σε αποθήκη, συνεταιρισμό, είτε ιδιωτική αποθήκη. Ήταν σαν τσίγλες στο περίπτερο. Ήταν σαν τσίγλες. Πάντα έβρισκε στην πενιντάδα. Πάντα έβρισκε στην πενιντάδα λοιπόν για να σου τη στείλουν. Έτσι. Κανένας μας, υποθέτω, έτσι, γιατί δεν μπορώ να εγγυηθώ, κανένας μας δεν μερίμνησε να κάνει στόκ. Όταν ναι, εγώ αρχές Φεβρουαρίου, ναι, προσπάθησα να κάνω ένα στόκ γιατί έβλεπα ότι έρχεται η θύελα, έτσι, ήδη στη Θεσσαλονίκη είχαν εξαφανιστεί διότι τις ξαναεξάγανα, οι εισαγωγές ξαναεξάγανε ναι, τις μάσκες στην Κίνα που είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μάλιστα, σε πολύ τρελές τιμές έγινε σπέκουλα σε αυτό. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε, δηλαδή το αποτέλεσμα είναι ότι δεν έχουν στόκ τα φαρμακεία, έτσι, δεν έχουμε στόκ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ποια είναι η κατάσταση, γιατί έχουμε φτάσει λίγο και με τον κόσμο, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε και μιλάτε με τους φαρμακοποιούς, ο κόσμος βρίζει και νομίζοντας ότι έχετε και δεν δίνετε. Τι να σας πω τώρα, τι να πω, δεν νομίζω ότι υπάρχει συνάδελφος που να έχει αποθέματα και να μην τα διαθέτει, και απ' την άλλη να πω και το εξής. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που τις γνωρίζουμε, ναι, άνθρωποι που πάνε για ημοκάθαρση, ναι, μπορεί δηλαδή εκεί κάποιοι φαρμακοποιοί να κρατάνε κάποιο στόχο για τους πελάτες αυτούς τους συγκεκριμένους. Όχι για όλους τους πελάτες, γιατί υπάρχει το άλλο ότι τα φαρμακεία λέει κοιτάνε τους πελάτες τους και αν πάμε σε φαρμακείο που δεν έχουμε ξαναπάει δεν μας δίνουν. Τι να σας πω, προφανώς κάποιοι κρατάνε για, για αυτούς τους συγκεκριμένους πελάτες. Όχι για όλους λοιπόν τους πελάτες που έχει ένα φαρμακείο, για τους πελάτες που έχουν πολύ ειδικά προβλήματα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα απόθεμα 20 μασκών για να μπορέσω να λειτουργήσω εγώ. Έτσι, για να ναι, μπορέσω να λειτουργήσω εγώ, γιατί και εγώ φοράω μάσκα στο φαρμακείο μου. Μάλιστα, μάλιστα, σωστό. Καταλάβατε. Και μάλιστα δεν είναι αυτό, τις έχουμε και πώς να πω, τις αποστηρώνουμε και τις ξαναβάζουμε. Πράγμα το οποίο δεν είναι ας πούμε και επιτρεπτό. Το ενδεδειγμένο. Απλά ναι, το κάνετε το γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Εννοείται. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω, θέλουμε, έχουμε και τις κρατάμε, ας πούμε, για ποιο λόγο να έχουμε να τις κρατάμε, εσείς, θέλουμε να τις πουλήσουμε για να εξυπηρετήσουμε και τον κόσμο. Έγινε και κάτι άλλο εντάξει, σήμερα το οποίο μας έκανε εντύπωση και γι' αυτό θέλω επίσης να μιλήσουμε. Βγήκε ο νωρίτερα ο κύριος Σαββόπουλος και είπε ότι και τα αντισηπτικά πρέπει να έχουν, να πληρούν τους όρους για κορονοϊό. Λέω τι εννοείται, λέει ότι πρέπει να έχουν πάνω από το 70% αλκοόλ. Υπάρχει κάποιος που κοιτάει σήμερα στα ψηλά γράμματα που έχουν αυτά τα αντισηπτικά τι ποσοστό αλκοόλης υπάρχει μέσα ή βλέπει αντισηπτικό και το παίρνει σαν τρελός? Και αν όντως, μισό λεπτό και να το διευκρινίσουμε, αν ένα αντισηπτικό είναι κάτω από 70% αλκοόλη, κάνει δουλειά για τον κορονοϊό ή όχι? Θεωρώ ότι δεν κάνει δουλειά, αλλά από εκεί που δεν υπάρχει τίποτα, από το ελώτελα, από καλή και Παναγιώτενα, έρμη Παναγιώτενα, έρμη Παναγιώτενα. Έτσι. Ακούστε λίγο, το ξαναλέω. Αυτό παρόλα δεν πρέπει να το διευκρινίζουμε όμως, πρέπει να το διευκρινίζουμε λίγο και στους πελάτες και εσείς και τα λοιπά, ότι αυτό που παίρνεις δεν είναι παιδιά, δεν έχει 70%. Και τα περισσότερα που κυκλοφορούν είναι με 70%, κάτω από 70%. Το θέμα είναι ότι το πάνω από 70% ανεβάζει την τιμή. Τι γίνεται? Υπάρχουν διάφορες εταιρείες, υπάρχουν πολλές εταιρείες που αυτή τη στιγμή έχουν μπει στην αγορά και άλλοι πουλάνε τέλος πάντων, άλλοι τηρούν μια σωστή ας πούμε ηθική, έτσι, τηρούν μια ηθική προς τους πελάτες, δηλαδή προς το λιανεμπόριο.
και άλλοι σπεκουλάρουν. Ας πούμε αυτό που έχω εγώ τώρα εδώ που έχω εδώ στον σταθμό γράφει περιέχει 70 ml εθανόλη στα 100 ml προϊόντος, 70%. Είμαστε καλυμμένοι? Εδώ είστε καλυμμένοι, ναι. Ξέρω. Όταν λέει 70 ml στα 100 ml, ναι, είστε καλυμμένος. Είστε καλυμμένος σε αυτό. Έτσι. Εγώ αντιθέτως έχω και κάποιο, ας πούμε, είχα φέρει κάποια στιγμή, μου είχαν στείλει ένα αντισηπτικό το οποίο για τη σύσταση δεν έγραφε τίποτα. Α, μάλιστα. Δηλαδή τι γίνεται, έχουμε και τέτοια πράγματα. Και εκεί τι κάνατε, το στείλατε πίσω από εκεί που ήρθε? Ή το κρατήσατε και το δώσατε? Λό. Δεν σας ακούσα. Παρακαλώ. Ναι, μ' ακούτε. Σας έχασα προς τη Έχουμε και μερικές διακοπές. Καμιά φορά. Σας έχασα. Λέω ότι όταν έρχονται τέτοιες ποσότητες στους φαρμακοποιούς που δεν γράφουν το ποσοστό της εθανόλης, το στέλνετε πίσω ή το διαθέτετε? Εγώ το διέθεσα προειδοποιώντας όμως τους καταναλωτές ότι δεν γράφουν. Δεν ξέρω πόσο είναι. Οι καταναλωτές το ρωτάνε αυτό το πράγμα. Είναι υποψιασμένοι οι καταναλωτές, το προσέχουν αυτό ή όπως είπαμε νωρίτερα το παίρνουν, το βουτάνε και φεύγουν? 9 στους 10 το βουτάνε και φεύγουν. Εμείς έχουμε την υποχρέωση και το σας λέω το έχουμε κάνει. Εγώ μάλιστα επειδή είχα παραγγείλει από το συγκεκριμένο προμηθευτή, είχα κάνει δεύτερη παραγγελία. Όταν μου ήρθε η πρώτη και είδα ότι δεν υπήρχε σύσταση, τη δεύτερη την ακύρωσα. Μάλιστα. Γιατί καλύτερα να μην έχω, έτσι. Παρά να κοροϊδεύω τον κόσμο. Παρά να κοροϊδεύω τον κόσμο. Γιατί και ακούστε να δείτε, κύριε Νατσούλη. Διότι το λέει καθαρά, μισό λεπτό κύριε Παπαλάμπρο, το λέει καθαρά ο πρόεδρος των φαρμακοποιών Καστοριάς. Αν βάλετε αντισηπτικό κάτω από 70% είναι σαν να μην βάλατε. Σαν να μην βάλατε. Προσέχετε λοιπόν, όχι απλά να αγοράσετε ένα αντισηπτικό, αλλά και τι αγοράζετε, τι έχει αυτό το πράγμα μέσα. Χίλιες φορές να πλένουν σωστά τα χέρια πάνω από 20 δευτερόλεπτα με σαπούνι παρά να βάζουν ό,τι να είναι. Πραγματικά. Ό,τι να είναι. Έτσι, αυτό ακριβώς. Χίλιες φορές ο κόσμος να πλένει τα χέρια του 50 φορές την ημέρα. Άρα λοιπόν, αν δεν έχετε αντισηπτικό πάνω από 70, ακούτε τι λέει. Ακούτε τους ειδικούς. Ο κύριος Παπαλάνο, πλένετε τα χέρια. Σχολαστικά. Έτσι. Με σαπούνι πράσινο. Λοιπόν. Με σαπούνι αντιβακτηριακό, με σαπούνι. Ό,τι υπάρχει, αλλά με σαπούνι. Αυτά με τα διαθέτετε στα φαρμακεία, αυτά τα αντιβακτηριακά σαπούνια τα διαθέτετε? Κύριε Νατσούλη, δεν υπάρχει τίποτα. Σας και αυτά έχουν εξαντληθεί. Εμείς, εντάξει, σαπούνια τουλάχιστον εγώ δεν δούλευα ποτέ. Δεν δούλεψα ποτέ σαπούνια. Πού τα βρίσκουμε αυτά τα αντιβακτηριακά? Και στο σούπερ μάρκετ. Αλλά τώρα που βλέπω εγώ και στα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει τίποτα. Ο κόσμος έχει ψωνίσει σαν να μην υπάρχει αύριο. Αυτό το πράγμα είναι τραγικό. Χαρακτηρίζει δυστυχώς τον ατομικισμό μας και δεν σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπο, έτσι. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία και με υπακοή σε αυτά που λέμε στον κόσμο. Σε αυτά που λέει ο ΟΔΗ, σε αυτά που λένε οι γιατροί, σε αυτά που λένε οι φαρμακοποιοί. Προσέξτε κύριε Παπαλάμπρο, μια τελευταία ερώτηση. Επειδή σας είδα και σε ένα ρεπορτάζ χθες στην τηλεόραση. Ναι. Στο Sky που σας είδα, νομίζω κάπου σας είδα, νομίζω στο Sky. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχουν περισσότερο προσαρμοστεί στις εντολές, μένουμε σπίτι, παιδιά, η δική μας ηλικία, οι παππούδες έχουν ξεσαλώσει. Τι γίνεται ακριβώς στην Καστοριά, κύριε Παπαλάμπρο? Ακριβώς, έτσι όπως το λέτε. Η γιατί τρίτη ηλικία είναι στα υποτίθεται πάνω υποτίθεται ότι αυτή είπε τη σοφία της ζωής θα ήταν η πρώτη που θα δίναν το παράδειγμα, γιατί για αυτούς γίνονται αυτά κυρίως, για αυτές τις ευπαθείς ομάδες, και αυτοί που πρώτοι δεν τηρούν το μένουμε σπίτι είναι οι παππούδες. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Νατσούλη. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τι να πω. Και να σας πω και το εξής. Δεν έχω εξής. Γενικότερα οι νεολαίοι, ας το πω έτσι, οι νέοι άνθρωποι πραγματικά και λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα. Και λόγω του ότι ενδιαφέρονται παραπάνω και λόγω του ότι για αυτούς είναι πρώτη φορά, ας πούμε, τους στερείται η ελευθερία από το να βγουν στο σπίτι, έχουν καθίσει και έχουν ενημερωθεί για το λόγο τον οποίο πρέπει να κάτσουν στο σπίτι. Πραγματικά δηλαδή, πολλοί λένε η νεολαία ανεύθυνη, το ένα το άλλο. Θεωρώ ότι αυτή τη φορά η νεολαία έχει στηρίξει την πιο υποδειγματική στάση που μπορούσε να τηρήσει άνθρωπος, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση. Συγχαίρω πραγματικά τα παιδιά, τη νέα γενιά που υπεύθυνα κάθεται στο σπίτι. Τώρα για τους παππούδες. Που έρχεστε και πολύ σε επαφή εσείς. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας ρόλος των φαρμακοποιών. Κυρίως το πελατολόγιο σας είναι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, έτσι δεν είναι, που έχουν και αρκετά προβλήματα, ναι.
θέλω να πω κάτι, γιατί πραγματικά γίνεται μεγάλος ντόρος, χειροκροτάμε τους γιατρούς που δίνουν τη μάχη, έτσι. Εγώ έχω να πω και ότι τα φαρμακεία σήμερα και αυτά έχουν τον ίδιο κίνδυνο με τους γιατρούς, διότι λένε οι οδηγίες του ΕΟΔΗ, αν αρρωστήσετε μην πάτε στο νοσοκομείο, έτσι. Οι περισσότεροι γιατροί εξυπηρετούν από το τηλέφωνο. Κάποιοι έχουν κλείσει τα ιατρεία τους, έτσι. Ναι. Λοιπόν, άραγε ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει το παραμικρό σύμπτωμα που δεν ξέρει τι κάνει, έρχεται στο φαρμακείο. Μάλιστα, κατευθείαν. Είμαστε πάρα πάρα πολύ εκτεθειμένοι. Είμαστε και εμείς στην πρώτη γραμμή. Το πορτάκι συνεχίζεται πάντως από ό,τι βλέπω. Το πορτάκι συνεχίζεται, κύριε Νατσούλη, και θα συνεχιστεί. Και μάλιστα ο κόσμος ευτυχώς το κατάλαβε και το επικρότησε, διότι εμείς δεν είμαστε σε θέση να κρατάμε απολυμασμένο το χώρο, γιατί κάθε λεπτό μπαίνει και ένας άνθρωπος. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι φύση αδυνατόν να κρατάμε, ας πούμε, τέτοιο, να κρατάμε από μια αποστήρωση. Οπότε και ο κόσμος, σας λέω, το έχει επικροτήσει. Ωραία. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα που συνέβη και δόξα τω Θεώ έχουμε σύμμαχο τον κόσμο γι' αυτό. Μακάρι. Κύριε Παπαλάμπρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύτιμα στοιχεία που μας δώσατε και για τις μάσκες και πώς τα φαρμακεία τις δίνουν, αν υπάρχουν, και τι γίνεται με τους ευπαθείς, με τις ευπαθείς ομάδες των πελατών σας. Πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε και για τα αντισηπτικά. Στη συντριπτική πλειοψηφία των φαρμακείων λογικά δεν πρέπει να υπάρχουν μάσκες, έτσι. Ωραία. Ο κόσμος να καθίσει στο σπίτι, έτσι, και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις που του δίνονται. Ωραία. Πολύ σημαντικά και αυτά που είπατε για τα αντισηπτικά και για το ποσοστό της εθανόλης, το 70%, γιατί κάτω από 70%, παιδιά, είναι σαν να μην το βάζετε. Καλύτερα, λέει ο κ. Παπαλάμπρος, πληθείτε 20 δευτερόλεπτα με ένα καλό σαπούνι και τελειώσαμε. Από 20 και πάνω. Και 20 και πάνω. Γιατί έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κ. Παπαλάμπρο. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.